προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, ο Αλαμπή. Από εκεί η Μπατσουρίτς και πάλι. Για τον Πεδρίτο, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Θα απομακρύνει πρώτος ο Αλαμπή. Στη συνέχεια ο Ιωάννου και τώρα ο Μάτσι για την Πάφο FC. Τώρα για τον Γκελασβίλη. Ο Τσίκου. Έψαξε και βρήκε τον Μακρίεφ. Έκοψε ο Νταμάου την πάσα που προοριζόταν για τον Τσούρτσουριτς. Κμαλάτ. Παίχτες που αγωνίζονται στον άξονα. Μάλιστα. Από τον Σκοπελίτη εκτελέστηκε το φάουλο. Ο Ιωάννου κάνει λάθος γύρισμα. Ο Πεδρίτο, η κεφαλιά, ο Αλαμπή θα προλάβει και θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Η ευκαιρία για την Σαλαμίνα να ανοίξει το σκόρ. Ο Μακρίεφ δεν πρόλαβε. Πρόλαβε ο Αλαμπή να παραχωρήσει. Να στείλει την μπάλα σε κόρνερ προλαβαίνοντας τον Μακρίεφ. Είχαμε και την εναέρια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο. Αυτό που μας έλεγε πάντως νωρίτερα ο κύριος Μελεμενής, ρίχνοντας έτσι μία ματιά στις εξέδρες, είναι γεγονός ότι η κεντρική εξέδρα του Αμόχωστος είναι κατάμεστη. Αντρέα, νομίζω ότι έχεις καλύτερη εικόνα, μπορείς να μας τη μεταφέρεις. Υπάρχει αρκετός κόσμος στις εξέδρες, με ένα μικρό κενό προφανώς και για λόγους ασφαλείας κοντά στην εξέδρα που φιλοξενείς. Γκόμες. Τελέστηκε στα γρήγορα και ο Αλαμπή όμως κέρδισε και απομάκρυνε την μπάλα. Τσινκουίνι. Αλαμπή και πάλι θα γυρίσει στον Ρόιν. Ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα ψάχνοντας τον Γκελασβίλη, κέρδισε την κεφαλιά. Ο Τσίνκουινι κέρδισε την μπάλα. Και δύο ήττες, έχει πετύχει 11 γκολ, έχει δεχθεί 10. Ζάρκοβιτς ψάχνει τον Μακρίεφ, ο Αλαμπή θα κερδίσει μπάλα. Τώρα για τον Μάτσι, οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Μάρτσεφ. Κρατάει μπάλα ο Βούλγαρος, θα περάσει για τον Νάντιτς, η σέντρα από τον Νάντιτς. Ο Γκριγκαλάβα, αυτός που έκοψε την μπάλα, στον Ιωάννου πιέζει ο Άντιτς. Άντιτς. Η σέντρα ψάχνοντας τον Μακρίεφ απομάκρυνε την μπάλα ο Αλαμπή. Κούσουλος. Στον Άντιτς. Να. Στο δεύτερο δοκάρι κέρδισε ο Τσίνκουινι την κεφαλιά. Απομάκρυνε ο Αλαμπή σε πλάγιο. Για να το εκτελέσει δυνατά, στέλνοντας την μπάλα στην περιοχή της Πάφου FC, ο Αλαμπή που απομακρύνει, Μάτσι, θα κρατήσει μπάλα και θα ξεφύγει, κερδίζοντας και το φάουλ από τον Σκοπελίτη. Και θα την αφήσει στον Αλαμπή. Από εκεί στον Κμαλάτζη και πάλι για τον Αλαμπή. Μουτίνιο για τον Κμαλάτζη, από εκεί η μπάλα στον Μάτσι. Κρατάει την μπάλα ο Ολλανδός. Θα την περάσει στον Κμαλάτζε. Με πολύ τρέξιμο στη μεσαία γραμμή ο Γεωργιανός. Γκόμες. Μουτίνιο. Έστειλε την μπάλα στον Κμαλάτζε. Ενώ να πούμε ότι στο 19 Ομόνια και Απόλλωνας είναι στο 0-0. Ιωάννου που έχει ανέβει κρατάει μπάλα, θα επιχειρήσει και τη σέντρα, είναι καλή ο Νταμάου το σούτ, δεύτερο σούτ από τον Μάτσι, η κόντρα θα καταλήξει στο Δημοσθένους, φάση που συνεχίζεται χαμηλά, ο Μάτσι το σούτ, οι κόντρες θα διώξει την μπάλα ο Ζάρκοβιτς, επικίνδυνη κατάσταση για την εστία της Σαλαμίνας, με διαδοχικά σούτ. Τσίνα θα επιχειρήσει την σέντρα. Ο Αλαμπή από μακρινέ θα καταλήξει και πάλι στον Τσίνα. Ο Σοφοκλέους που φωνάζει στον Δημοσθένους για να ανέβει να πιέσει. Φάουλ που έγινε από τον Μίχη. Ζάρκοβιτς που συγκλίνει η πάσα στην περιοχή για τον Μάρτσεφ. Μάρτσεφ πιέζεται. Η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Αλαμπή. GAP Βασιλόπουλος Insurances. Θα σας υπενθυμίσουμε και τον διαγωνισμό που τρέχει στη σελίδα της ΣΥΤΑ www.sita.com.cy/tv. Πάρε θέση στην κερνός και αυτός, όπως και ο Γκελασβίλη, όπως και ο Γκριγκελασβίλη, ο οποίος είναι στον πάγκο για την ομάδα της Πάφου FC. Νταμάου για τον Γκελασβίλη, από εκεί στον Οκόγε. Επίθεση με καλή προοπτική αυτή για την Πάφο, το σούτο Στέιμπουρ σε κόρνερ.
εκτελείται. Αλλά μπει προσπάθεια για την κεφαλιά, το σούτ στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Ρατ. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Μουτίνιο. Από τις κόντρες η μπάλα θα στρωθεί στον Αλαμπί, το σούτ θα σημαδέψει το δοκάρι. Είχε ακουμπήσει νομίζω όμως τώρα ο Μάρτσεφ για τον Ασκοπελί την παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Μακρίεφ. Εύκολα ο Αλαμπί, αυτές οι παλιές νομίζω δεν μπορούν να περάσουν. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Πεδρίτο κυρίως η νέα Σαλαμίνα. Είσαι λίγο η Πάφος, αν και δεν είναι σίγουρο ακόμη. Ναι. Τσίνα η σέντρα. Ο Αλαμπί θα διώξει την μπάλα στο Ζάρκοβιτς. Από εκεί στον Μπεμπά. Θα κερδίσει την μπάλα ο Κούσουλος που ανεβαίνει. Κούσουλος στην περιοχή επιχειρεί και δώσει την μπάλα έξω. Για τον Τσούρτσουριτς. Ακρίεφ δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα. Ο Αλαμπί τώρα για τον Μουτίνιο. Λαβαίνει ο Τσίνκουιν να απομακρύνει μπάλα. Ο Σκοπελίτης για τον Κούσουλο. Γελασβίλη που μένει στο μεταξύστη γήπεδο, στο έδαφος. Η σέντρα σε θέση ευκαιρίτσε τώρα ο Ατόρνο. Ψάχνει τον Τσούρτσουριτς. Ο Αλαμπί όμως είναι τοποθετημένο σωστά και απομακρύνει. Ιωάννου για τον Μουτίνιο. Τώρα για τον Μάτσι κάνει κίνηση ο Αγιβή. Θα δει τον Κόγε και θα του στείλει την μπάλα. Αγιβή για τον Μάτσι. Ήταν σε θέση offside. Παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Μακρίεφ. Έκοψε ο Αλαμπί, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή παρουσία απόψε. Ατόρνο προσπάθησε και κέρδισε την μπάλα εκεί με μπάλα. Ο Τσίνα απομακρύνει όπως όπως. Ο Αλαμπί, Νταμάου. Τώρα για τον Κμαλάτζε κάνει κίνηση ο Ζαχαρίου. Κμαλάτζε επιχειρεί το σουτ. Μακριά όμως η μπάλα. Ήρθε να την κατασκοπεύσει. Ζάρκοβιτς για τον Μακρίεφ. Η μπάλα δεν πέρασε. Ο Αλαμπί και πάλι την απομάκρυνε. Αν μπορέσει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Μακρίεφ. Με τον Ατόρνο. Αλαμπί να απομακρύνει την μπάλα. Αγιβή. Κέρδισε ο Σκοπελίτη.